κοινωνία εφαρμόζεται πλήρως. Αυτή την ώρα συναντάς στο Στρασβούργο τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, ο οποίος παρακολουθεί το ελληνικό πρόγραμμα και τον οποίο ενημερώνει ο Αλέξης Τσίπρας για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Έχει ήδη δει κατηδίαν την επικεφαλής της ευρωομάδας της αριστεράς, Γκάμπι Ζίμερ, η οποία έστειλε μέσω του Πρωθυπουργού την ολοκληρωτική και ανεπιφύλακτη στήριξη της ευρωπαϊκής αριστεράς στην κυβέρνηση και το λαό της Ελλάδος. Νωρίτερα, πρέπει να σου πω, Αντώνη, με αναρτήσεις του στο Twitter, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το στίγμα της πολιτικής διαπραγμάτευσης που εντείνει τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα. Το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι υπόθεση των τεχνοκρατών, έγραψε αμέσως μετά την αποχώρησή του από τη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ λίγο αργότερα συμπλήρωσε με άλλη ανάρτηση στο Twitter πως το δικαίωμα των εκλεγμένων κυβερνήσεων να επιλέγουν τα μέσα εκπλήρωσης συμφωνημένων στόχων είναι ζήτημα δημοκρατίας και κυριαρχίας. Καθώς πρέπει να σου πω, είναι και ο απολογισμός της χθεσινής συνάντησης στο Μέγαρο των Ηλυσίων, της χθεσινής ωραίας συνάντησης με τον πρόεδρο Φρανσουά Ολά. Υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση από τη συνάντηση, δεδομένου ότι, όπως έλεγαν συνεργάτες του που το συνοδεύουν σε αυτό το διήμερο ταξίδι, υπήρξε πλήρης κατανόηση των ελληνικών θέσεων, κοινή εκτίμηση για τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το γεγονός ότι η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τη συμφωνία. Ενώ υπήρξε συμφωνία μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Φρανσουά Ολά ότι την άλλη εβδομάδα πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση. Ευχαριστώ, Κώστα. Πάμε στην Ουάσιγκτον, στη Λένα Αργύρη. Ξεκινάει η Αρινή Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο Ευκλήδη Τσακαλώτος εκεί. Όλοι εκεί, Λένα. Πάντες εδώ, Αντώνη, και σε λίγη ώρα, στις 4.30 ώρα Ελλάδος, η Κριστίν Λαγκάρντ με την καθιερωμένη συνέντευξή της εδώ στην έδρα του οργανισμού ανοίγει και επισήμως τις εργασίες της Συνόδου. Είναι σαφές, Αντώνη, ότι το ελληνικό θέμα απασχολεί τους πάντες, όσο και αν τα στελέχη του Ταμείου επισήμως και ανεπισήμως μας λένε ότι η παγκόσμια οικονομία έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει και συνεπώς δεν είναι η Ελλάδα στο επίκεντρο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγαν χθες εμείς συνεργάτες της κυρίας Λαγκάρντ, ότι στη σημερινή τη συνέντευξη δεν